Μας έχει κάνει την πρώτη επιτέλους σε μια εποχή που δυστυχώς υπάρχει ρατσισμός στην Ελλάδα, ναι, διάφορα φαινόμενα. Ναι. Μας κάνει επιτέλους μια τηλεοπτική αντιρατσιστική δήλωση, ρε παιδί μου, ότι χαρούμε. Έξω δεν υπάρχει, αλλά μπορούμε να τα πάμε μαζί. Να πάμε μαζί, να γίνει το κονέ. Α, black people. Black power. Όμω έγραψε εδώ και μία φίλη μα, η Δήμητρα συγκεκριμένα που δουλεύει στην ομάδα πάνω, κάτι θα ξέρει. Once you go black, you never go back. Πάοκ, πάοκ. Βάλτε λίγο πάλι, βάλτε μια φορά. Βάλτε το ίδιο. Βάλτε λίγο. Δεν υπάρχει, αλλά μπορούμε να τα πάμε μαζί. Να πάμε μαζί, να γίνει το κονέ. Μετά κυνήγησε το Λοβέρδο. Κυνήγησε το Λοβέρδο, αλλά επιτέλους βρέθηκε ένας υπουργός ο οποίος την αντιμετώπισε όπως πραγματικά πρέπει. Δείτε δηλαδή. Σήμερα βρίσκομαι στο ΕΚΕΠΗ, που σημαίνει Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Εδώ ο καλός μας υπουργούλης, κυρίως Λοβερδούλης, θα δώσει συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης. Πιάνω τον παλμό του Υπουργείου. Μετά τον Παπακοστίνο Νικόλη, πρώτα τον Παπακοστίνο Νικόλη. Στον Τριμνόλη, τον Παπακοστίνο Νικόλη. Είδατε ο Λοβέρδος, έτσι. Κάτσε μέσα να μην κρυώνει. Σωστός, Αντρέα. Λοβέρδος. Υπουργός Υγείας Αντωνάκη να μου κρυώσει το κορίτσι, να τα πάμε σε ασπιρίνες, έλα να σε τρίψω. Καλά το πας, Αντρικό μου. Μετά την επόμενη μέρα, ξέρεις, έλα στο γραφείο να πιεις μια ζεστή σοκολάτα. Πετρέλα μου να μην κρυώνει. Αλλά βρέθηκε εκτός από τον υπουργό που της φέρθηκε επιτέλους σιγά σιγά όπως της αξίζει. Όπως πρέπει δηλαδή, με την καλή έννοια, την φέρνει κοντά της. Βρέθηκε και ο περαστικός, συγκεκριμένα ο οδηγός λεωφορείου. Συμπολίτης μας, όπως ο οποίος αντέδρασε όπως πραγματικά πρέπει. Τι κάνετε? Αυτά τα παλάκια μου. Βλέπω λίγο από μισογίνη. Τα παλάκια μου. Είμαι ο πρώτος άντρας από τον οποίο η Πετρούλα φεύγει τρέχοντας. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Ο άλλος με το που μπήκε μέσα, αχ, αυτά τα μπαλάκια. Μα εντυπωσιάστηκε. Τα μπαλάκια, ρε αγόρι μου. Πώς ακόμα ο οδηγός έχει δει αερόσαχο σαλατέτιο σε σωματωμένο, ρε μάνα μου. Πω, 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 μπράβο το μάγκη. Κάνει και ραδιόφωνο. Πολύ διακριτικός. Έχουμε παράκληση από τηλεθεατή. Μη δείχνετε συνέχεια Πετρούλα, ο παππούς μου την έκανε σφεντόνα. Φανταζόμαστε ο προηγούμενος συνταξιούχος την άγγιξε και πλήγε.